Διάλεξη που διοργάνωσε η εταιρεία Hyperion έδωσε χθες το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ομότιμος καθηγητής χημικής μηχανικής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης, Λόρεν Σέβανς. Θέμα της διάλεξης, τα μαθήματα επιχειρηματικής επιτυχίας μέσω της αποδοτικής εφαρμογής της τέχνης του καινοτομήν. Ο Δόκτωρ Εύανς αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς η ανάπτυξη της καινοτομίας οδήγησε στην ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας. Ο καθηγητής έκανε αναφορές και για τους τρόπους που αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στο επιχειρηματικό μοντέλο της Κύπρου. Οι καινοτομίες, είπε, δημιουργούν επιτυχημένες επιχειρήσεις και κατ' επέκταση επιτυχημένες οικονομίες. And then we'll talk about the MIT ecosystem, which has been very instrumental in creating a number of companies, and what lessons this might hold for Cyprus. Η διάλεξη του Δόκτωρ Σέβανς στηρίχθηκε σε μελέτη που διεξήχθη το 2009, σύμφωνα με την οποία περισσότερες από 25.000 ενεργεία επιχειρήσεις, οι οποίες ιδρύθηκαν από αποφύτους του MIT, απασχολούν περίπου 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους και είναι υπεύθυνες για ετήσιες πωλήσεις ύψους 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων, παραγωγή που ισοδυναμεί με την 11η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.